την κυρία Διαμάντω Μανωλάκου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να πούμε για το ΚΚΕ, και έχει αξία αυτό, ότι υπήρξε κλιμάκιο το οποίο έσπευσε στην περιοχή. Ο κύριος Δελής ήταν ανάμεσα στα στελέχη που πήγαν πάνω, κατέγραψαν, είδαν κόσμο κτλ. Θα μας τα πει η κυρία Μανωλάκου στη συνέχεια. Ήπιοι ήταν οι τόνοι των πολιτικών δυνάμεων, να το πούμε και αυτό. Και σωστά. Εντάξει. Και η ανακοίνωση του Τσίπρα εμένα δεν με χάλασε προσωπικά. Ήπιοι ήταν οι τόνοι. Παρ' όλα αυτά είχαμε ένα τραγικό απολογισμό για άλλη μια φορά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επίσης έχει εξέδωσε μια ανακοίνωση σήμερα, πήρε μια θέση για το θέμα και έβαλε τη δική του διάσταση, που είναι, έχει να κάνει και με το πώς είναι έτοιμο το κράτος, ή έτσι κι αλλιώς το κράτος ποτέ δεν μπορεί να είναι έτοιμο. Ποια είναι τελικά η δική σας θέση? Ναι, αυτό που λέμε χαρακτηριστικά είναι ότι ακραία φαινόμενα υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και ακραίες ελλείψεις σε υποδομές. Και αυτό εμφανίζεται πάντα σε καιρικά φαινόμενα, θεομηνίες, και είναι τραγικό όταν μετράς και νεκρούς. Γιατί οι καταστροφές σε σπίτια, μαγαζιά, δρόμους μπορούν να διορθωθούν, αλλά οι ανθρώπινες ζωές είναι αναντικατάστατες. Και εδώ ήταν πολύ θλιβερό το ότι έχεις 7 νεκρούς και εκ των οποίων 2 παιδιά. Ακριβώς. Το ερώτημα είναι ότι όταν λέμε ασφάλεια, μπορεί τα άλλα κόμματα να εννοούν την καταστολή μόνο, αλλά εδώ ασφάλεια είναι και πρόληψη. Γιατί ακραία φαινόμενα θα έχεις, εάν όμως έχεις υποδομές, μετριάζεις τις καταστροφές στην κυριολεξία. Και ένα μέλημα που έχουμε συνεχώς και μέσα στα αιτήματα και πιέζουμε, είναι η πρόληψη. Δηλαδή, λέμε, εκεί που συχνάζει νεολαία, εκεί που υπάρχει με μαζικό τρόπο σχολεία, στέκια, φροντιστήρια κλπ. Αντισυσμική προστασία δεν χρειάζεται? Χρειάζεται. Απόλυτα, το συζητάμε. Αντιπυρική προστασία δεν χρειάζεται? Αυτό είναι πρόληψη, αυτό είναι ασφάλεια. Ή, ξέρετε, σήμερα έχουν κηρύξει 48 ώρες απεργία στη Λάρκο. Γιατί? Γιατί είχαν ένα νεκρό εργαζόμενο στην γέφυρα. Υπάρχει ανάγκη πρόληψης και στους εργασιακούς χώρους. Δηλαδή μέτρα ασφάλειας της ζωής και υγιεινής. Απόλυτη. Αλλά ξέρετε κάτι, μου λείπει ένα κομμάτι. Μου λείπει το κομμάτι ΚΚΕ και οικολογία. Δεν έχω την εικόνα να έχετε αγκαλιάσει τα οικολογικά κινήματα. Δεν έχω εισπράξει περιβαλλοντική αγωνία από το κόμμα σας. Μου λέτε λίγο ποια είναι αυτή η σχέση. Θέλω να σας πω ότι σήμερα μπορεί να επικαλούνται την κλιματική αλλαγή. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι το άλοθη της καταστροφής του περιβάλλοντος για το κέρδος. Η περιβαλλοντική αλλαγή εφευρέθηκε, κατά τη γνώμη μας, για να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις. Ξέρετε ότι αυτό ξεκίνησε από τη μελέτη... Δηλαδή. Θα σας πω, αλλαγές έχουμε στο κλίμα, πάντα είχαμε, δεν είναι μόνο αυτές. Και βεβαίως υπάρχουν και αιτίες της καταστροφής του περιβάλλοντος και της ανάγκης επιδιόρθωσης ή τέλος πάντων ανακοπής. Που οφείλονται στον άνθρωπο ή... Που οφείλονται στο καπιταλιστικό κέρδος. Για το κέρδος καταστρέφουν το περιβάλλον. Μάλιστα, αυτό γίνεται. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι η κλιματική αλλαγή επινοήθηκε μέσα από μία έκθεση που ανατέθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα. Εδώ με μπερδεύετε τώρα λίγο, γιατί μιλάτε για επινόηση. Ένα λεπτό. Ναι. Θέλω να πω τι διαφορά έχουμε, αν είναι κλιματική αλλαγή ή αν είναι καταστροφή για το κέρδος. Η Παγκόσμια Τράπεζα πριν μερικά χρόνια ανέθεσε στο Στέρν μία μελέτη για την κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, έγραψε το τι καταστροφές έχουν γίνει, αλλά πρότεινε και μέτρα. συγκεκριμένα μέτρα. Που τα μέτρα αυτά είναι οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που προωθούνται. Δηλαδή, θα σας πω μερικά παραδείγματα. Λέει, επειδή γίνονται καταστροφές, πρέπει να υπάρχουν αποζημιώσεις. Αποζημιώσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν το μέγεθος που πρέπει. Άρα, συνολικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι ασφαλείς πρέπει να συγχωνευτούν. Είναι συγχωνεύσεις που γίνονται. Επειδή οι καταστροφές θα είναι μεγάλες, πρέπει να προωθήσουμε τα γενετικά τροποποιημένα που θα είναι πιο ανθεκτικά. Δηλαδή, τα γενετικά τροποποιημένα της Μοσάντο και αυτών των μονοπωλίων. Βλέπετε δηλαδή πώς επικαλούνται. Και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εντάσσονται σε αυτό. Θα το συζητήσουμε σε λιγάκι και αυτό, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που ανοίγουμε. Ναι, και πρέπει να πάω λίγο στην κυρία Κουλαρμάνη που περιμένει υπομονετικά, γιατί πρέπει να. Εννοείται, γιατί κουκουέ και πράσινη πολιτική κτλ. Όχι, θα το συζητήσουμε, δεν το συζητάμε. Για να προλάβω την ερώτηση του Περικλή, κυρία Μανωλάκου, άκουσα τον κύριο Ζερεφό, τον ομότιμο καθηγητή. Παρόλα αυτά να μιλάει για μια νέα πραγματικότητα. Θα επιμείνω λίγο στο θέμα αυτό με τις φυσικές καταστροφές και με όλο αυτό που έχει εκτυλιχθεί στη Χαλκιδική. Μιλάει για μια νέα πραγματικότητα παρόλα αυτά. Μιλάει για μια νέα πραγματικότητα που σταθεροποιείται δε. Άρα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα πρέπει να φτιάξουμε υποδομές για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τις λαϊκές περιουσίες. Και το λέω αυτό γιατί η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται πιο πολύ για business και όχι για προστασία ανθρώπων και περιουσιών. Μάλιστα. Κάτι ήθελες εσύ, άρα, κάτι είχες με... Όχι, αυτό λέω ότι υπάρχει, αναγνωρίζεται, ότι υπάρχει το πρόβλημα, αλλά είναι λάθος ο τρόπος με τον οποίο... Ναι. Απλώς χρησιμοποιείται ως άλλο ένα Ελντοράντο, ας πούμε. Ακριβώς. Δηλαδή χρησιμοποιείται πάλι για κερδοφορία και όχι για λύση σε όφελος του συνόλου. Με αυτή την έννοια. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πράγματι μία μορφή που η ανάπτυξή της μπορεί να μειώσει την ενεργειακή φτώχεια. Δεν συμβαίνει όμως αυτό γιατί χρησιμοποιείται από ομίλους και μάλιστα μερικές φορές και καταστρέφοντας ολόκληρες περιοχές. Ας πούμε η Εύβοια είναι και κορεσμένη. Όμως εν τούτης δίνουν πρόσθετες άδειες ή καταστρέφουν άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Επιδοτείται κατά 80%. Συμφέρει στη Γερμανία γιατί πουλάει φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Αυτοί που κάνουν τις εγκαταστάσεις των αιωλικών πάρκων κλπ. Πουλάνε σίγουρα την ενέργεια στην ΔΕΗ και την πουλάνε ακριβά. Έχουν σίγουρο κέρδος. Έχει αλλάξει η σχέση σας με αυτό που λέμε βαριά βιομηχανία? Γιατί να έχει αλλάξει, από ποια πλευρά το λέτε? Λέω ότι στα καθεστώτα του υπαρκτού σοσιαλισμού του λεγόμενου, η βαριά βιομηχανία ήταν ένα δυνατό χαρτί, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Η βαριά βιομηχανία πάντα χρειάζεται. Γιατί το λέτε? Ναι, το λέω γιατί μου λέτε ότι... κάνουν πάρα πολλά πάρκα, δίνουν πάρα πολλές άδειες, υπάρχει πάρα πολλή δραστηριότητα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Ναι. Και η βαριά βιομηχανία πλήττει το φυσικό περιβάλλον έτσι κι αλλιώς. Ο σχεδιασμός δεν γίνεται με την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος και της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το σύνολο, ούτως ώστε να έχει φτηνή και καθαρή ενέργεια, αλλά γίνεται με βάση το κέρδος του επιχειρηματικού ομίλου. Και η αλήθεια είναι ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι συχνά, σχεδόν πάντα, και εγώ σε αυτό θα συμφωνήσω, ελαχιστοποιούν ή επιχειρούν να ελαχιστοποιήσουν κάθε φορά το κόστος τους και το πρώτο που κόβουν ή που τέλος πάντων δεν προβλέπουν ακριβώς επαρκώς έχει να κάνει με την ασφάλεια των εργαζομένων. Στο λογικό είναι το πρώτο. Η συμπίεση του εργατικού κόστους. Αλλά το άλλο κόστος είναι το κόστος ασφάλειας. Ρικομέξ π.χ. Θυμίζω τώρα άλλα πράγματα. Και οι έλεγχοι δεν γίνονται. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά τους δίνουν όσο το δυνατόν γρήγορες άδειες χωρίς ελέγχους. Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κοιτάξτε, υπάρχει μια επιδότηση που φτάνει το 80%. Ναι. Ταυτόχρονα το προϊόν που παράγουν, δηλαδή οι κιλοβατόρες, αυτές πουλούνται. Ποτέ ένας επιχειρηματίας όταν έχει εξασφαλίσει και την πώληση έχει σίγουρη κερδοφορία και σχεδόν με ελάχιστο κόστος αρχικής δημιουργίας. Δεν παίρνει οποιοδήποτε. Και βέβαια η επιλογή δεν γίνεται με βάση ότι ναι, εκεί συμφέρει να το βάλεις, την ενέργεια μπορεί να την καταναλώνει γύρω ο πληθυσμός που υπάρχει, αλλά γίνεται πάντα με βάση τι κέρδος θα αφήσει τον επιχειρηματία. Άρα δεν συμφέρει και πολλές φορές καταστρέφει. Ας πούμε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση ενάντια σε ανεμογεννήτριες στα Άγραφα. Ναι. Γιατί είναι κοντά σε τουριστικές περιοχές. Εναντίωση στην τοποθέτηση ανεμογεννήτριων από τις τοπικές κοινωνίες. Ναι. Σχεδόν παντού. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή μέρος που να μην γιατί καταστρέφει ή διαμαρτυρηθεί. Καταστρέφει άλλες οικονομικές δραστηριότητες και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τουρισμό. Ναι. Και βέβαια καταστρέφει και την κτηνοτροφία όταν είναι οι περιοχές κτηνοτροφικές. Μια τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα για να μην μονοπολίσουμε την κουβέντα με την κυρία Μανωλάκου. Πειρασμό και εγώ θα μου δώσετε εμένα μια ερώτηση μετά. Ήταν ανοίξει το μεταπτυχιακό μου και η πτυχιακή μου και το μεταπτυχιακό μου. Εγώ τις αγαπάω τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχετε εργαστεί και στο Υπουργείο Γεωργίας για χρόνια παλαιότερα, σωστά. Ναι. Από αλλά λέω ότι πολλοί τώρα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι της μόδας τώρα. 30 χρόνια πριν. Αν αύριο ανοίξει ένας υποθετικός διάλογος ή τέλος πάντων υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις και πούν πάμε όλοι μαζί για την πολιτική προστασία, διακομματικά. Δηλαδή να μην το δούμε πολιτικά κομματικά το θέμα. Πάμε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια αυτοτελή πολιτική προστασία που δεν θα επηρεάζεται από την κάθε φορά πολιτική αλλαγή, θα έχει μια συνέχεια, θα δυναμώνει, θα θωρακίζει και δεν θα μπαίνει κάθε φορά ο ένας πρωθυπουργός αλλάζει τον άλλον, φέρνει τους δικούς του. Χθες είχαμε το τρομερό παράδοξο. Ο κύριος Χαρδαλιάς σχεδόν με το που ανέλαβε ότι κλήθηκε να διαχειριστεί. Έτσι. Εσείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σε αυτή τη συζήτηση θα έμπαινε. Θα έμπαινε με τις εξής προϋποθέσεις, ότι η πολιτική προστασία πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Δηλαδή, να πω κάτι, πυροσβεστικό σώμα δεν είναι πολιτική προστασία. Βέβαια, μέρος της. Στις φωτιές που ήταν στην Κάριστο προημερών πήγανε στελέχη του κόμματος, γιατί τρέχουν πάντα να δείξουν και αλληλεγγύη, αλλά και να βοηθήσουν όσο μπορούν. Και στο Μάτι ήταν από τα πρώτα πολιτικά στελέχη που έσπευσαν τότε, οφείλουμε να το πούμε γιατί πέρασε ένας χρόνος σχεδόν, ήταν τα μέλη και τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και τώρα καλούμε και τα μέλη μας αλλά και τους φίλους μας να δείξουν αλληλεγγύη και να βοηθήσουν στην οργάνωση αντιμετώπισης αυτής της μεγάλης καταστροφής. Έλεγα για το πυροσβεστικό σώμα. Ξέρετε τι συναντήσανε. Πεπαλαιωμένα πυροσβεστικά, λάστιχα δεκαετίας, κινδυνεύουν δηλαδή και οι ίδιοι οι πυροσβέστες και γι' αυτό έχουμε και τόσα θύματα σε αυτόν τον κλάδο, καθώς πάνε να σβήσουν φωτιά, να εγκλωβιστούν από τον απαρχιωμένο και μη ανανεούμενο εξοπλισμό. Πριν πάμε στην αμυγός πολιτική. Σας το λέω δηλαδή ότι ναι βεβαίως πολιτική προστασία, αλλά με προϋποθέσεις. Μιας και μιλάμε για οικολογικές καταστροφές και επειδή τώρα έχει έτσι επανέλθει λίγο η καταστροφή του Τσερνόμπιλ με αφορμή. Ήμουν βέβαιος ότι τώρα θα λιώσει κάπως. Ναι, με έπιασες. Με αυτή τη τηλεοπτική σειρά η οποία είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Όχι, αλλά την έχω ακούσει. Την έχετε ακούσει. Ναι. Και θέλω να μου πείτε τι έγινε τότε, έτσι, το διαχειριστήκατε κάπως. Να σας πω. Συνολικά, όχι μόνο για εκείνη την περίοδο, αλλά συνολικά, εμείς έχουμε ανοίξει την ιστορία και έχουμε διδαχτεί και από λάθη που έχουν γίνει. Και το λέω γιατί οι ανατροπές μας βοηθήσανε, ούτως ώστε να ψαχτούμε και για τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε ορισμένα σημεία έχουμε σταθεί κριτικά και το λέω με αυτή την έννοια ότι και από τα λάθη μαθαίνεις και εξοπλίζεσαι και γίνεσαι και πιο δυνατός. Ειδικά για το Τσέρνομπιλ δεν ξέρω να σας πω. Ξέρω όμως ότι η πυρηνική ενέργεια είναι μια ενέργεια την οποία την έχουν λίγοι. Δεν σας ζητώ να απολογηθείτε εσείς τώρα, γιατί έγινε στην Ουκρανία μια απειλή καταστροφή. Αλλά θυμάμαι την εφημερίδα σας, πολλοί ζητούσαν να απολογηθεί και το ΚΚΕ βέβαια τότε, για να θυμηθούμε και τα παλιά. Αλλά έδωσε μια μάχη τότε. Πάντως είναι μια συζήτηση όντως. Άρνησης του γεγονότος. Και μπορείς να μάθεις και πολλά. Αλλά αφού μου λέτε ότι μιλάμε για λάθη, να πάμε στο πολιτικό κομμάτι. Το λέω συνολικά, όχι μόνο. Το λέω συνολικά και για την οικονομία και πως μετά από το 20ο συνέδριο κάνανε τέτοιες αλλαγές που ουσιαστικά τους οδήγησε στην ανατροπή. Δηλαδή αντιγράψανε καπιταλιστικές σχέσεις που δεν συνάδει με. Και ειδικά από ένα χρονικό σημείο και έπειτα αυτό έγινε σίγουρα. Ας πάμε λίγο στο πολιτικό τοπίο το δικό μας παρόλα αυτά, κυρία Μανωλάκου. Ένα ερώτημα που τίθεται σχετικά με τις πρόσφατες εθνικές εκλογές είναι το εξής. 10 χρόνια κρίσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πολλά από αυτά τα οποία είχε πει από τις αρχές του 90, η αλήθεια είναι ότι συνέβησαν. Προέβλεψε πράγματα τα οποία γίναν. Φαίνεται όμως ότι μέσα αυτή τη δεκαετία δεν καταφέρνετε να εκταμιεύετε πολιτικά αυτή την δυσαρέσκεια του κόσμου, τη φτωχοποίηση του κόσμου, τις δυσκολίες του κόσμου. Δεν καταφέρνετε να τους εμπνέετε τον κόσμο μαζικά. Ναι, εκλογικά δεν την καρπονόμαστε. Ναι. Να το πω έτσι, ναι. Εκλογικά δεν την καρπονόμαστε. Σε επιρροή όμως ναι, αυξάνεται. Δηλαδή το ότι πήγαμε σε πολλούς χώρους δουλειάς, ότι μιλήσαμε με πάρα πολύ κόσμο, ότι δέχονται τις θέσεις του ΚΚΕ, ότι είναι σωστές, ότι είναι δίκαιες, όμως αυτό δεν εκφράζεται σε ψήφο. Γιατί? Ναι, γιατί σίγουρα έχετε κάνει εκτίμηση γι' αυτό. Βγάλαμε την εκτίμηση της Κεντρικής Επιτροπής και το δώσαμε σε δημοσιότητα. Σωστά. Και βεβαίως ας το ξαναπούμε όμως για τον πολυκόσμο, γιατί μπορεί να μην είναι και πολύ εύκολο να το δει ή να το ξέρει ο ευρύς κόσμος. Το λέω γιατί πάντα κάνετε εκτιμήσεις εσείς. Έχει ενδιαφέρον είναι. Και όχι μόνο αυτό, θα συζητηθεί και στις κομματικές οργανώσεις, θα έρθει και η εμπειρία από τη βάση και αυτό θα ενισχυθεί ακόμα πιο πολύ. Εμείς τι εκτιμάμε? Ότι υπάρχει μια συντηρητική τάση, αυτή εκφράστηκε, είναι αρνητικό και δεν το εννοούμε επειδή βγήκε η Νέα Δημοκρατία με αυξημένο ποσοστό. Συντηρητισμό εκφράζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι εφάρμοσε αντιλαϊκή πολιτική, πέρασε μέτρα αντιλαϊκά, εδώ υπονόμευσε το δικαίωμα της απεργίας. Πάντως ήσασταν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και πριν εφαρμόσει αυτά τα μέτρα. Ήσασταν και στην αντιμνημονιακή του περίοδο εχθρικά διακείμενοι, πολιτικά μιλώντας πάντα, απέναντι του. Ήμασταν γιατί... Γιατί δεν τον πιστεύατε μάλλον. Όχι, δεν τον πιστεύαμε. Κανείς δεν λειτουργεί με το συνέστημα. Δεν τρώγατε σαν νόημα. Όχι, δεν λειτουργούμε με το συνέστημα, όχι. Λειτουργούμε με τη λογική. Και εκτιμάμε τις πολιτικές πράξεις. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συμφωνήσει και έχει ψηφίσει τη συνθήκη του Μάαστριχτ, που είναι η πιο στρατηγική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έχει εκφραστεί με το λευκό στη συνθήκη του Άρμα... Το Μάαστριχτ είναι το 1992, δεν κάνω. Ναι, και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και δεν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Να πω σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ του 2000, από πότε είναι ο Αλέξης Τσίπρας, 18. Μα δεν την ανακάλυψα. 5, ναι. Να σας πω ένα παράδειγμα, που το βιώνουμε. Στη συνθήκη του Μάαστριχτ είναι οι ελαστικές μορφές εργασίας. Μάλιστα. Τις πρόωθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως τις πρόωθησε. Ξέρετε, γιατί σας ρωτώ τώρα, γιατί δεν βλέπω καμία όσμωση ανάμεσα σε εσάς και το ΣΥΡΙΖΑ. Επουδενή. Λογικό ακόμα είναι. Ακόμα και όταν ήταν στην ριζοσπαστική του φάση. Και σε αυτή τη φάση που ήταν, ψήφιζε συμφωνίες τέτοιες που τον δεσμεύουν σε μια αντιλαϊκή πολιτική. Να σας πω κάτι, να σας πω και να το θυμίσω. Ποτέ δεν καταδίκασε το ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ διέλυσε τη Ιουγκοσλαβία, δηλαδή έκανε πόλεμο στην Ευρώπη, πώς να το πω. Ποτέ δεν καταδίκασε το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ το έφερε ακόμα και πιο κοντά στο Αιγαίο. Με ποιο άλοθη? Με άλοθη το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Και το ΝΑΤΟ εξυπηρετεί βεβαίως τα συμφέροντα στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία και στην αντιπαλότητα για τους ενεργειακούς δρόμους και τις ενεργειακές πηγές. Άρα δεν τον κρίνουμε από ότι τι λέει, αλλά το τι ψηφίζει. Γιατί αυτό που έκανε εφάρμοσε αντιλαϊκή πολιτική και είχε φιλολαϊκά λόγια. Αυτή η αντίφαση δεν είναι αντίφαση, γιατί κανείς δεν κρίνει τον κάθε άνθρωπο από τα λόγια, αλλά τον κρίνει από τις πράξεις. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ξεκινήσατε και μας λέτε για τη συντηρητική στροφή. Η συντηρητική στροφή που είναι, πώς προσδιορίζεται? Προσδιορίζεται. Π.χ. θέλει ο κόσμος περισσότερη εκκλησία πια. Όχι. Όταν ακούει κάποιο συντηρητική στροφή, ναι, κάτι τέτοιο. Ή θέλει περισσότερη ασφάλεια, ή θέλει περισσότερο έθνος κράτος. Εκφράζεται με τα λιγότερα, εκφράζεται με τη μυρολατρεία, εκφράζεται με την απογοήτευση, και αυτά τα καλλιέργησε η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτά ευθύνεται. Ιδανικά και αξίες της αριστεράς τα υπονόμευσε στην κυριολεξία. Και τα ήταν αριστερά παρόλα αυτά. Ήταν αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε καμιά περίπτωση δεν ήταν αριστερά. Αν δεν ήταν, πώς τα υπονόμευσε? Γιατί τα είπε στα λόγια και δεν τα έκανε στην πράξη. Άρα δεν είναι αριστερά, άρα δεν τα υπονόμευσε. Βεβαίως. Τα χρεοκόπησε, αν θέλετε. Γιατί ορισμένα, και ειδικά η νέα γενιά, δεν έχει γνωρίσει δράσεις της αριστεράς. Και ψηφίσατε κανένα νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι. Ψηφίσαμε αυτά που ήταν για την απλή αναλογική στην τοπική διοίκηση. Και επιμέρους ανακουφιστικά πράγματα τα στήριξε. Και ό,τι ήταν και το στοιχειώδη ψίχουλο, ναι, το ψηφίσαμε. Όχι όμως την ταυτότητα αναγνώρισης φύλου, όχι το σύμφωνο συμβίωσης, όχι όλα αυτά τα νομοσχέδια που έχουμε να κάνουμε τα ατομικά δικαιώματα, και ήθελα μια απάντηση γι' αυτό. Γιατί? Ναι. Εσείς είστε προοδευτική δύναμη. Θα σας πω. Γιατί ουσιαστικά δεν βοηθούσε αυτά τα άτομα. Δηλαδή, και μάλιστα δεν τα βοηθούσε γιατί απαιτούσε και οικονομικές δαπάνες. Και οικονομικές δαπάνες δεν έχει για λαϊκές ανάγκες. Δηλαδή, όταν λέει προσδιορίζω το φύλο, δεν πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσεις να σταθεί σε ένα κοινωνικό περιβάλλον? Δεν θέλει ενίσχυση στην κυριολεξία. Θέλει, αλλά το κοινωνικό... δεν είναι όμως να αναγνωρίσεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πει στην ταυτότητά του. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από το γάμα ή να κάνουμε και το α και το β και το γάμα? Δεν είναι απλώς η καταγραφή. Είναι τι βοήθεια του προσφέρεις για να μην αμφισβητηθεί στο κοινωνικό περιβάλλον. Και αυτή τη βοήθεια δεν την έδινε. Μάλιστα. Θέλετε πιο προοδευτικό, δηλαδή, να είναι το νομοσχέδιο, πιο πληθωρικό, πιο πλούσιο. Να έχει και άλλες πρόνοιες πέρα από αυτές που είχε. Ακριβώς. Να έχει και άλλες πρόνοιες. Ναι. Και αυτό το εκφράσαμε. Το εκφράσαμε και κατά τη συζήτηση. Ένα πρώτο σχόλιο, κυρία Μανωλάκου, είναι λίγες ημέρες, αλλά έχει ενδιαφέρον. Πώς θα κινηθεί η νέα κυβέρνηση? Ποια είναι η δική σας πολιτική εκτίμηση? Ναι, νομίζω ότι φάνηκε και από την παράδοση και παραλαβή. Δεν αμφισβητήθηκε η προηγούμενη με την έννοια ότι παραλαμβάνω καμένη γη και θα ξεκινήσω από την αρχή, αλλά ότι συνεχίζω με ό,τι θετικά υπάρχουν. Εξάλλου υπάρχουν δεσμεύσεις, τις οποίες δεν αμφισβήτησε καθόλου η Νέα Δημοκρατία σε όλη την προεκλογική περίοδο, και μάλιστα έχει πει με πολύ καθαρό τρόπο ότι τις αναγνωρίζει αυτές τις δεσμεύσεις. Και ποιες είναι αυτές? Είναι τα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Είναι οι πληστηριασμοί, είναι τα κόκκινα δάνεια. Είναι η έκθεση, αν θέλετε, συνολικά της Κομισιόν, η οποία δημοσιοποιήθηκε. Είναι η συζήτηση του Eurogroup που έγινε τη Δευτέρα, και βεβαίως δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα συνεχίζει από εκεί που έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιεί όλες τις εκκρεμότητες που έχει. Συνεπώς η αντιλαϊκή πολιτική συνεχίζεται ακόμα ταχύτερη. Και θέλω να πω ότι αυτό φαίνεται και από τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Η οποία έχει στελέχη που έχουν διαπρέψει σε υλοποίηση αντιλαϊκής πολιτικής, και βεβαίως είναι και στελέχη που προέρχονται από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, και ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό είναι ο διευθυντής του ΣΕΒ. Και να θυμίσω ότι ο ΣΕΒ στην πρόσφατη ολομέλεια που είχε προεκλογικά είπε ότι το 62% του προγράμματός μου έχει υλοποιηθεί από την κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ τότε, άρα απομένει ένα 38% να υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά εσείς λέτε Βλέπετε δηλαδή ότι... πόσο συνεχής και συνεπής είναι. Συνεπής όμως θα είναι και το ΚΚΕ, ναι, στην οργάνωση και τη δυνάμωση του εργατικού κινήματος, γιατί μόνο με τον ταξικό αγώνα κερδίζεις. Μάλιστα. Άρα η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος πρέπει να γίνει ταχύτατα, όπως με ταχύτητα προχωράει και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην αντιλαϊκή πολιτική υπέρ του κεφαλαίου. Τι έλεγες, κάτι πήγες να πεις? Πήγα να πω ναι και δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο. Έχουμε μια ακόμα ερώτηση να κάνουμε στην κυρία Μανωλάκου, βεβαίως. Λέτε πάντως ότι ακόμη οι συνθήκες δεν είναι όριμες για να βγει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σωστά? Σε αυτή τη φάση. Εμείς ποτέ δεν έχουμε πει κάτι τέτοιο. Όχι. Οι θέσεις μας δεν εξαρτώνται από τον αρνητικό συσχετισμό. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι αλλάζω θέση. Κρίσης, την περίοδο της κρίσης, όταν η κρίση ήταν στην κορύφωσή της. Όχι, πρέπει να διαβάζετε τις θέσεις μας και έχουν ενδιαφέρον, γιατί προβληματίζουν. Θα με κάνετε να το ψάξω μετά, γιατί μου κάνει πολύ εντύπωση. Είμαστε μερικές δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς συνήθως βάζουμε το ερώτημα σε όλες αυτές τις δεκαετίες. Βελτιώθηκε η ζωή του λαού? Βελτιώθηκε? Δεν βελτιώθηκε. Άρα να αποχωρήσουμε αύριο? Θες αν γίνεται τώρα? Ο ίδιος ο λαός θα αποφασίσει για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Είναι δύο οργανισμοί οι οποίοι είναι επικίνδυνοι και το έχουν δείξει και από τη ζωή του λαού αλλά και από τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και το τελευταίο παράδειγμα, αν θέλετε, το πιο πρόσφατο είναι με την Τουρκία. Πάτσο, εγώ γιατί τώρα θα επιμείνω λίγο, σου τρώω το χρόνο, την περίοδο του δημοψηφίσματος. Ποια ήταν η θέση σας? Καιρού δημοψηφίσματος. Του δημοψηφίσματος του 2015. Ότι μια απότομη μια άτακτη έξοδος από τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φτωχοποιούσε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Το δημοψήφισμα δεν ήταν εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς έβαζε το ερώτημα, γι' αυτό ήταν υποκριτικό. Ναι, αλλά ήταν υποκριτικό, η επιμονή στο όχι προφανώς είχε... πολιτικά αποτελέσματα θα μπορούσε να έχει ακόμη και τέτοιου τύπου, δηλαδή μια έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεγε αν θα δεχτείς ουσιαστικά ένα μνημόνιο ή όχι. Αυτό έλεγε με λίγα λόγια. Και ήταν τελείως υποκριτικό και φάνηκε στην πορεία. Κυρία Μανωλάκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Και εγώ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Είναι πάντα ευχάριστη κουβέντα. Να είστε καλά, χαιρόμαστε και να μας έρχεστε κιόλας εδώ πέρα. Είστε και πάντα χαμογελαστοί που... Αλήθεια, πόσο χρόνια είσαι στο ΚΚΕ έτσι τώρα? Γιατί και προσωπικά πολλές φορές τα στελέχη του ΚΚΕ δεν μιλούν. Ναι. Είμαι από το. Πόσα χρόνια είστε έτσι στην υπόθεση? Είμαι από το 1981. Από το 1981, ναι. Μπήκατε, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον που μπήκατε εκείνη την εποχή, αυτό πήγα να πω. Δηλαδή στην εποχή της παντοδυναμίας ή της... Έδωσα το βιογραφικό μου την επόμενη μέρα που έγινε ένας μεγάλος σεισμός. Αυτά είναι. Μάλιστα. Στην Αθήνα. Ο περίφημος σεισμός εκεί. Ο μεγάλος σεισμός. Ναι, ο μεγάλος σεισμός. Ναι. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.